Γεια σας! Την ημέρα που θα ανέβει αυτό το βίντεο θα είναι 1 Ιουνίου και εγώ θα γίνομαι 21 χρονών. 21 χρόνια σε αυτό το πλανήτη. Επίσης αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή που θα βλέπετε σε αυτό το βίντεο θα τρώω μπανόφι χωρίς καμία ενοχή γιατί απλά έχω γενέθλια. Και αποφάσισα αυτό το βίντεο λόγω της ημέρας να έχει μία θεματολογία σχετική με τα γενέθλιά μου. Θα μοιραστώ μαζί σας 21 μαθήματα σοφίας, 21 μαθήματα ζωής που έχω μάθει στα 21 χρόνια που ζω. Θέλω να κάνω όμως αρχικά ένα disclaimer και να πω ότι πάνω από όλο αυτό που έχω μάθει στα 21 χρόνια που ζω είναι ότι ο καθένας ζει τη ζωή του με διαφορετικό τρόπο και τον γεμίζουν διαφορετικά πράγματα και έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Επομένως, ό,τι αναφέρω σε αυτό το βίντεο δεν θέλω να το πάρετε σαν συμβουλές, γιατί σας λέω τι να κάνετε στη ζωή σας. Είναι πράγματα τα οποία βασικά θα έλεγα στον μικρότερο εαυτό μου αν είχα τη δυνατότητα. Λοιπόν, without further ado, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο πράγμα που έχω μάθει στα 21 χρόνια που ζω και αυτό είναι ότι ένα καλό top coat θα σου αλλάξει τη ζωή. Γιατί εννοώ, για πολλά χρόνια χρησιμοποιούσα όζες χωρίς top coat και περίμενα πότε θα στεγνώσουν και δεν στέγνωναν ποτέ, γέμιζαν συνέχεια με γρατζουνιές, με σμάτζες. Περίμενα για 2-3 μέρες, λέρωνα τα σεντόνια μου και πραγματικά δεν στέγνωναν ποτέ. Ακόμα και ήταν καλή ποιότητα η όζα. Στη συνέχεια ξεκίνησα να φοράω top coats, αλλά δεν έπαιρνα high end. Δεν έδινα το κάτι παραπάνω για να πάρω ένα καλό top coat, οπότε ούτε τα top coats στέγνωναν και γινόταν το πράγμα ακόμα χειρότερο, γιατί δεν είχε στεγνώσει το βερνίκι, έβαζε το top coat πάνω από το κόκκινο για παράδειγμα και γινόταν και το top coat κόκκινο και χαλούσε και αυτό. Οπότε ήταν μια τραγική κατάσταση. Από τότε όμως που ανακάλυψα ότι παίρνοντας ένα πραγματικά καλής ποιότητας top coat στεγνώνουν σε 2 λεπτά τα νύχια σου, έχω γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα τα οποία τα έδινα σε αισθητικούς και έχω γλιτώσει και πάρα πολύ χρόνο και στρες από τη δικιά μου ζωή και συγκεκριμένα έχω 2 αγαπημένα, το Sesvit και το China Glaze. Το δεύτερο πράγμα που έχω μάθει στα 21 χρόνια που ζω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε τον διπλανό μας και όχι να περιμένουμε τη σειρά μας να μιλήσουμε. Βλέπω συνέχεια αυτό γύρω μου, βλέπω τους ανθρώπους να συζητάνε και να λέει ο ένας κάτι και ο άλλος να βλέπεις ότι απλά ανυπομονεί να πει αυτό που θέλει να πει και δεν ακούει πραγματικά και πιστεύω ότι οι γνώμες των ανθρώπων και τα συναισθήματά τους έχουν αξία και αξίζουν να ακουστούν και ότι αν για 2 λεπτά βάλεις λίγο στην άκρη τα δικά σου και απλά προσπαθήσεις να πάρεις κάτι από αυτό που σου λέει ο άλλος και να το καταλάβεις, θα κερδίσεις πάρα πολλά. Τα δικά σου τα ξέρεις, προσπάθησε να μάθεις κάτι και από τους άλλους και αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σου, πραγματικά. Το τρίτο πράγμα το οποίο έχω μάθει στα 21 χρόνια που ζω είναι ότι απλά πρέπει να ξυπνήσεις. Όσο πιο νωρίς ξυπνήσεις και όσο πιο παραγωγικά ξεκινήσεις τη μέρα σου, τόσο πιο παραγωγικά θα εξελιχθεί και η υπόλοιπη μέρα. Έχω μάθει ότι productivity fuels more productivity, laziness fuels more laziness. Αν περνάς όλη σου τη μέρα στο κρεβάτι, αυτό θα σε κάνει να θες να περάσεις ακόμα πιο πολλές ώρες στο κρεβάτι, να λιώσεις ακόμα πιο πολύ στο YouTube, να καείς ακόμα πιο πολύ στις σειρές. Αν όμως ξυπνήσεις από νωρίς και ξεκινήσεις τη μέρα σου με κάτι πιο ενεργητικό, θα έχεις για κάποιο παράξενο λόγο πιο πολύ ενέργεια μέσα στην ημέρα από ό,τι αν ξεκουραζόσουν και όσο πιο πολλά πράγματα κάνεις, τόσο πιο πολύ όρεξη έχεις να κάνεις κι άλλα. Το τέταρτο πράγμα που έχω μάθει στα 21 χρόνια ζωής μου είναι ότι η διατροφή μας είναι σημαντική και ότι δεν μπορούμε να είμαστε γιόλο σε αυτό το κομμάτι μόνο και μόνο γιατί είμαστε νέοι, γιατί το σώμα μας δεν είναι γιογιό και θα υποστούμε τις συνέπειες είτε τώρα είτε αργότερα στο μέλλον όταν θα μας δημιουργηθούν προβλήματα υγείας. Συγκεκριμένα εγώ έβλεπα διαφορές στο σώμα μου ακόμα και τώρα, οπότε δεν είσαι ασφαλής μόνο και μόνο επειδή έχεις έναν αρκετά καλό νεανικό μεταβολισμό και οργανισμό και ότι πραγματικά στο τέλος της ημέρας είμαστε ό,τι τρώμε, γιατί το αν θα έχεις όρεξη και δύναμη να κάνεις τις δραστηριότητες που θέλεις να κάνεις έχει πάρα πολύ να κάνει με το τι τρως. Το πέμπτο πράγμα το οποίο έμαθα στα 21 χρόνια ζωής μου είναι να νιώθω ευγνωμοσύνη κάθε μέρα. Να δίνω σημασία στα μικρά, να αφήνω το μικρό παιδί μέσα μου που χαίρεται με μικρά πράγματα ελεύθερο και να μην ξεχνάω
να λέω ευχαριστώ. Το έκτο πράγμα το οποίο έχω μάθει είναι ότι η οικογένειά μας είναι η πιο σημαντική, γιατί τις στιγμές που εσύ θα έχεις πέσει, τις στιγμές που εσύ θα έχεις πάθει κάτι σοβαρό ή τις στιγμές που θα είσαι χάλια ψυχολογικά, η οικογένειά σου είναι εκείνη που θα είναι σίγουρα εκεί για σένα. Μέχρι ένα σημείο μπορούν να σε βοηθήσουν οι φίλοι σου, αλλά η οικογένειά σου πραγματικά είναι χαλή να την πατήσεις και είναι αυτή που δεν πρόκειται να σε αφήσει ποτέ. Όλοι οι άλλοι μπορεί να έρθουν και να φύγουν, αλλά η οικογένειά σου πάντα θα σε στηρίζει και γι' αυτό το λόγο πρέπει και εσύ να της δίνεις τη σημασία που της αξίζει. Εγώ όταν έφυγα από το σπίτι στις 18 ήμουν σε φάση «Bye Felicia, ελευθερία, ελεύθερο πυρουλάκι, μπορώ τώρα να ξενυχτάω». Αλλά πολύ πιο σύντομα από ό,τι θα περίμενε κανείς, κατάλαβα ότι τους έχω ανάγκη και πόσο σημαντική είναι. Το 7ο πράγμα που έχω μάθει είναι να μην απολογείσαι αν δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. Γιατί αν έχεις έναν απολογητικό τόνο όταν θέλεις να κάνεις κάτι που εσύ δεν θεωρείς ότι είναι λάθος, είναι σαν να δίνεις στον άλλον το δικαίωμα να σου πει το οτιδήποτε. Ενώ αν απλά είσαι σταθερός στις απόψεις σου, χωρίς απολογητικό τόνο, γιατί ξέρεις ότι δεν κάνεις κάτι λάθος, δεν δίνεις κανένα δικαίωμα σε κανένα να σου την πει. Το επόμενο πράγμα το οποίο έχω μάθει είναι ότι το δράμα θα περάσει και ότι αυτό το πράγμα το οποίο κάνει τους παλμούς σου να ανεβαίνουν και το στομάχι σου να σφίγγεται αυτή τη στιγμή, σε 2 χρόνια δεν θα έχει καμία σημασία. Νούμερο 9. Ένας όμορφα διακοσμημένος και τακτοποιημένος χώρος μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο την ψυχική σου κατάσταση από ό,τι πιστεύεις. Νούμερο 10. Be kind and work hard και πάντα θα νιώθεις καλά με σένα. Νούμερο 11. Ο κόσμος έχει ήδη αρκετή αρνητικότητα, δεν χρειάζεται άλλη, οπότε καλό θα ήταν εσύ να μην προσδίδεις λίγη ακόμη αρνητικότητα σε αυτόν τον κόσμο και αντίθετα προσπάθησε να είσαι μια ηλιαχτίδα μέσα σε όλο αυτό το γκρι. Νούμερο 12. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίζεις το μυαλό σου, πράγμα το οποίο για μένα μεταφράζεται ως διάβασμα, γράψιμο, ζωγραφική, όσο πιο συχνά μπορείς. Νούμερο 13. Ποτέ μην δράς υπό την επίρρεια θυμού, γιατί ό,τι λες έχει και συνέπειες. Μην μπορείς να περιμένεις ότι εσύ μπορείς να ξεσπάσεις κυριολεκτικά πάνω σε ένα άτομο και αυτός απλά να το ξεχάσει. Και το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι κάτσε γράψτα, δες τα μετά με κάποια νυφαλιότητα παραπάνω και τότε θα κρίνεις αν αξίζει να τα πεις τελικά αυτά τα πράγματα ή όχι. Νούμερο 14. Είναι ok να μην έχεις δίκιο, είναι ok να παραδέχεσαι ότι δεν είχες δίκιο. Νούμερο 15. Είναι μια συμβουλή την οποία μου είχε δώσει η μαμά μου, ότι πάντα αξίζει να ξενυχτήσεις άμα ο λόγος είναι ένα καλό βιβλίο. Και ενώ μου είχε δώσει πάρα πολλές συμβουλές, αυτή συγκεκριμένα μου έχει κολλήσει, δεν ξέρω γιατί. Από τότε που μου το είπε, πραγματικά δεν μπορώ να νιώσω ενοχές ή να κρατήσω κακία στον εαυτό μου επειδή ξενύχτησα γιατί είχα πορωθεί με ένα βιβλίο. Πάντα με αφήνω να το κάνω και δεν με νοιάζει αν την άλλη μέρα έχω εξετάσεις ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλήθεια, πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει και ότι καλό είναι να υιοθετήσετε κι εσείς αυτή την οτροπία. Μην ξενυχτάτε για κανέναν άλλο ανούσιο λόγο, αλλά αν ένα βιβλίο σας έχει τραβήξει, νομίζω αξίζει. Και πάνω σε αυτό το θέμα των συμβουλών της μαμάς μου να προχωρήσω στο επόμενο πράγμα που έχω μάθει, το οποίο είναι ότι πρέπει να ακούς τη μαμά σου, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που δεν θέλει με τίποτα, μα με τίποτα όμως, να σου κάνει κακό και λογικά ξέρει καλύτερα από σένα. Νούμερο 17. Μπορεί να νιώθεις περίεργος, μπορεί να νιώθεις πολύ μόνος σου σε μερικά πράγματα, αλλά όλοι είμαστε περίεργοι, όλοι έχουμε έναν κάλο στον εγκέφαλο, ο καθένας τον δικό του, οπότε δεν θα έπρεπε κανείς να νιώθει περίεργος και ακόμα και ο κάλος που έχουμε δεν μας ορίζει, είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μας κάνουν αυτό που είμαστε. Νούμερο 18. Σιγουρέψου ότι έχεις βάλει το ξυπνητήρι σου για πρώην μεσημβρίας και όχι για μετά μεσημβρίας. Νούμερο 19. Το αντιλιακό είναι σημαντικό. Δεν θα αποκτήσεις καλύτερο μαύρισμα επειδή δεν έβαλες αντιλιακό. Απλά θα καείς και σε μερικά χρόνια θα έχεις γεράσει. Νούμερο 20, που τα έμαθα και στα 20, ο καθένας μας μεγαλώνει με διαφορετικούς ρυθμούς και ο
καθένας εξελίσσεται με τους δικούς του διαφορετικούς ρυθμούς. Και για το κλείσιμο το νούμερο 21, όταν θα έχεις γνωρίσει το κατάλληλο αγόρι, θα το ξέρεις. Δεν θα χρειάζεται ούτε να στο πει η κολλητή σου, ούτε να στο πει η μαμά σου, ούτε κανένας δεν χρειάζεται να στο πει, γιατί πολύ απλά θα το ξέρεις. Αυτά ήταν τα 21 πράγματα τα οποία έχω μάθει εγώ στα 21 χρόνια της ζωής μου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like. Αν σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, κάντε ένα subscribe. Και θα το εκτιμούσα πάρα πολύ, γιατί έχω τα γενέθλιά μου και νομίζω θα ήταν ένα πολύ γλυκό πράγμα να κάνετε. Αυτά. No pressure. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.